διεθνής κατάσταση βρίσκεται σε περιδίνηση, όπως βλέπετε. Έχουμε πλέον εξέγερση στο Ιράν, δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει αυτή. Εκτιμώ ότι θα οδηγήσει σε πτώση του καθεστώτος μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Άρα έχουμε μια πηγή αστάθειας εκεί στην περιοχή. Δεύτερη πηγή αστάθειας είναι στην Ουκρανία. Mm-hmm. Η κατάσταση στην Νοτιοανατολική Ασία δεν είναι ότι το καλύτερο, με την συνεχείς απειλές της Κίνας κατά της Ταϊβάν και την ένδειξη, αν θέλετε, υποστήριξης, πολύ ισχυρής υποστήριξης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα έχουμε, αντί να ηρεμεί η κατάσταση στο διεθνές περιβάλλον, βλέπουμε να γίνεται όλο ένα και πιο ασταθής. Λοιπόν, αυτό είναι ένα κακό πλαίσιο πάνω στο οποίο καλείται η ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά να λειτουργήσει. Πολλοί, ας πούμε, παραπονούνται και λέγονται ότι τα χρηματιστήρια ενέργειας, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, ιδίως το TTF, είναι απαράδεκτα, διότι οδηγούν τις ψηλές τις τιμές αερίου φυσικού πετρελαίου πολύ ψηλά. Μα δεν φταίνουν τα χρηματιστήρια, φταίει όλη η κατάσταση στην αγορά. Τα χρηματιστήρια πλούσιατα είναι ένας καθρέφτης των τάσεων που επικρατούν, των φόβων των εταιριών, του ρίσκου που παίρνουν στις διαπραγματεύσεις και στις προβλέψεις που πρέπει να κάνουν. Άρα οι αιτίες είναι η γενικότερη αστάθεια οικονομική και πολιτική, και αντί να οδηγούμεθα σε μία ηρεμία, αντιθέτως οδηγούμεθα σε μία όξυνση. Αυτή είναι η βασική ανησυχία μας. Σας είχα ρωτήσει και άλλες φορές και είχατε πει ότι καλό είναι να ακολουθούμε το δρόμο του χρήματος. Ποιοι ωφελούνται από αυτή την αστάθεια, αντικειμενικά? Σε περίπτωση αστάθειας, όλες οι εταιρείες οι οποίες κάνουν το λεγόμενο trading, κάνουν την εμπορία μέσω του hedging, αυτές ωφελούνται. Αλλά εδώ να πάμε και στις εταιρείες που είναι οι παραγωγής και προμηθεύουν το αέριο και δεν είναι υποχρεωτικά έμποροι, απλούστατα προσφεύγουν στα χρηματιστήρια για να εξασφαλίσουν τιμές και να εξασφαλίσουν ποσότητες για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της παραγωγής. Άρα δεν είναι αυτές οι εταιρείες οι οποίες ανεβάζουν τις τιμές, αυτές ακολουθούν το σειρμό, το λέγαμε. Mm-hmm. Για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν αναγκαίες ποσότητες για να δίνουν, παράγουν αέρια, είτε ενέργεια, είτε φυσικό αέριο, είτε ηλεκτρισμός. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω από την εμπειρία που έχετε, δεν ξέρω αν ισχύει. Αυτές οι δολιοφθορές, μένει να δούμε τι είναι, στους αγωγούς από τη Ρωσία προς την Ευρώπη, Nord Stream 1, Nord Stream 2, προφανώς παραβιάζουν ένα, ας το πω έτσι με πολλά εισαγωγικά, κεκτημένο. Ό,τι κρίση είχαμε μέχρι σήμερα παγκόσμια, η αγωγή ήταν απείραχτη. Φαντάζομαι ότι για τις εταιρείες έσπασε ένα ταμπού ακόμη. Το ερώτημα το δικό μου είναι το εξής. Καλά, ο Nord Stream 2 πέστε δεν λειτουργούσε. Αχρηστεύτηκε. Ο Nord Stream 1 εξακολουθεί παρά τις διαρροές να δίνει... Οπωσδήποτε η αγωγή, ο αγωγός και ο Nord Stream 1 και ο 2 είναι γεμάτοι από αέριο. Δεν αδειάζουν από το αέριο. Και να μην λειτουργούν, περιέχουν αέριο. Διότι όταν πρόκειται να λειτουργήσουν, δεν θα περιμένουν κάποιες εβδομάδες να γεμίσουν με το αέριο. Παίρνει καιρό, είναι μεγάλες ποσότητες. Αν δείτε τη διατομή των αγωγών και το δείτε αυτή σε μια έκταση 500, 600, 1000 χιλιόμετρα, ο όγκος είναι τεράστιος. Λοιπόν, άρα το αέριο παραμένει στους αγωγούς. Αυτή τη στιγμή, όπως είπατε, ο Nord Stream 2 δεν έχει χρησιμοποιηθεί, αν και είναι γεμάτος και αυτός με αέριο, έχει γεμίσει. Ο ένα, ο οποίος είχε σταματήσει τη λειτουργία του, υπήρξαν οι δολιοφθορές. Αυτό δεν είναι το καλύτερο, γιατί ο Nord Stream 1, παρά το γεγονός ότι δεν μεταφέρει ποσότητες αυτή τη στιγμή στην Γερμανία, είναι ένας εν λειτουργία αγωγός. Δεν έχει σταματήσει κάποιες εβδομάδες, δεν σημαίνει ότι δεν λειτουργεί. Είναι εν λειτουργία.
οι μετρητικοί σταθμοί, οι βάνες, οι συμπιεστές, όλοι αυτοί είναι ενεργοί, δεν έχουν καταργηθεί. Λοιπόν, άρα είναι σοβαρό το θέμα. Δεν ξέρουμε ποιος και γιατί έχει δημιουργήσει τις δοδιοφθορές. Υποψιαζόμαστε ότι μπορεί να είναι η ρωσική πλευρά, και αν είναι αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο, διότι είναι ένα μήνυμα, μια προειδοποίηση ότι ή θα αποκλιμακωθεί η κατάσταση στην Ουκρανία, δηλαδή να υποχωρήσει η Ουκρανία, ή θα αρχίσουμε σιγά σιγά να κλείνουμε τους αγωγούς γύρω από την Ευρώπη. Καλά, θα σας πει κάποιος αντιστρόφος, γιατί εσείς έχετε την εμπειρία, δεν θα μπορούσε να κλείσει τη Βάνα η Ρωσία, έπρεπε να χτυπήσει έναν αγωγό στον οποίο μετήχε. Είναι πιο εντυπωσιακό. Α. Αντιστρόφως, επειδή εγώ το χαμένο τον ξέρω, εκτός αν διαφωνείτε, ο πρώτος χαμένος είναι η Γερμανία αυτή τη στιγμή από αυτήν την ιστορία. Ναι. Μάλιστα. Αντιστρόφως, θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο δολιοφθορέας θα μπορούσε να είναι και από κάποια άλλη πλευρά, ούτως ώστε να. Μπορεί, βέβαια. Μπορεί. Ας πούμε, δεν θέλω να πω χώρες, αλλά υπάρχουν χώρες οι οποίες αντίκειται στην. Στη στρατηγική την πολιτική της Γερμανίας. Δεν τους συγχωρούν ποτέ ότι είχαν τόσο πολύ στενές σχέσεις με τη Ρωσία, και θα θέλανε να δυναμητήσουν οποιαδήποτε σκέψη για επανασύνδεση Γερμανίας με Ρωσία με φυσικό αέριο. Οπότε, τι πιο απλό, ας βγάλουμε τις υποδομές από τη μέση. Τώρα, αλλά υπάρχουν και τρίτες χώρες οι οποίες έχουν συμφέρον να μην λειτουργήσει ποτέ ξανά ο συγκεκριμένος αγωγός. Τώρα, δύο παραμέτρους θέλω να θέσουμε ακόμη. Η αγωγή επί κουρανικού εδάφους είναι επίσης ένα σταθές περιβάλλον. Ναι. Έχουν μια ροή, να πούμε ότι από εκεί είναι η ροή κατά βάση αυτή τη στιγμή. Ναι, από εκεί και από την Λευκορωσία. Ο αγωγός μέσω Λευκορωσίας, υπάρχει ένας αγωγός σημαντικός μέσω Λευκορωσίας. Υπάρχει ένας δευτερεύον αγωγός μεταξύ Πολωνίας και Γερμανίας, μικρότερης δυναμικότητας. Και μετά είναι ο Turk Stream. Δηλαδή ο Turk Stream, λέει, με το να βγει το σύστημα των Nord Stream 1 εκτός λειτουργίας, αναβαθμίζεται εύθυνης η σημασία του Turk Stream, ο οποίος μεταφέρει ρωσικό αέριο στην Τουρκία, από την Τουρκία στη Βουλγαρία, από Βουλγαρία Ελλάδα και από Βουλγαρία Σερβία, Ρουμανία, Ουγγαρία και τέλος φτάνει στην Αυστρία. Άρα, κύριε Σταμπολή, ρωτώντας σας, γιατί έχετε και γεωπολιτική θέαση των γεγονότων, ο Turkish Stream από τη μια, ο TAP από την άλλη, στην ουσία ο λαιμός των αγωγών γίνεται η Τουρκία. Μα βέβαια, αυτό το έχουμε πει και σε παρελθόντα χρόνο και στις τηλεοπτικές σας εκπομπές. Εγώ επιμένω και λέω ότι ο κόμβος, ο κατεξοχήν ενεργειακός κόμβος της περιοχής, και ας ανοίξουμε τα μάτια μας επιτέλους να ξεστραβωθούμε και να το δούμε, είναι η Τουρκία. Η Ελλάδα είναι ένας δευτερεύον κόμβος. Ουδέποτε θα παίξει κάποιο σημαντικό ρόλο η Ελλάδα. Άρα, όλες οι μεγάλες ποσότητες αερίου και πετρελαίου διέρχονται μέσω της Τουρκίας. Άρα λέτε ότι καλό είναι να μαζέψουμε τα πανηγύρια με τον αγωγό Βουλγαρίας-Ελλάδας, διότι αναβαθμίζει το ρόλο του γείτονα αυτή τη στιγμή. Κοιτάτε, η σημασία του αγωγού Ελλάδος, του μικρού διασυντετηρίου, αγωγού, 180 χιλιόμετρα σύνολο, είναι ενδιαφέρον, διότι δίνει μια πρόσβαση στις αγορές Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Σερβίας στον ΤΑΠ. Δεν είχαν αυτή τη στιγμή. Άρα τους βοηθάει να διαφοροποιήσουν λίγο τις πηγές. Αλλά δεν είναι η λύση, λέτε. Μάλιστα. Αλλά μην ξεχνάμε ότι το αέριο αυτό περνάει από την Τουρκία. Περνάει μέσω του ΤΑΝΑΠ, που είναι ένας τουρκοαζέρικος αγωγός. Δεν έχει καμία ευρωπαϊκή συμμετοχή. Ελέγχεται απόλυτα από την Τουρκία και το Αζερβαϊτζάν. Αυτός ο αγωγός δίδει πάσα στον ΤΑΠ, στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Και από εκεί και πέρα λειτουργεί ο ΤΑΠ. Άρα, κύριε Σταμπολή, για μας τους μη ειδικούς, θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι γεωπολιτικά, γιατί αυτό είναι η εξαντικειμένο αντίληψη, αναβαθμίζεται ο ρόλος της Τουρκίας και προς τη Δύση. Σαφέστατα. Οι ποσότητες επαρκούν για να καλύψουν τη Δύση, ερώτημα. Όχι, ένα μέρος επαρκούν. Ωραία. Οπότε εγώ ρωτώ. Για να καλύψουν όλη την περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Μάλιστα, σαφές. Όχι όμως παραπάνω. Ναι. Οπότε εγώ ρωτώ, μήπως η κατάσταση στο Ιράν μπορεί να ξεμπλοκάρει, ρωτώ έτσι, με το stop του εμπάργκο, αν έχει αλλαγή καθεστωτική
στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που δεν είναι τόσο αναπτυγμένο, δεν έχει αγωγούς. Αυτό που φοβόμαστε με το Ιράν είναι να μην ξανασυμβεί αυτό που έγινε το 79 επί Σάρχη, διότι εδώ βλέπουμε ότι η εξέγερση πλέον ξεφεύγει από το χώρο της νεολαίας, πηγαίνει στα συνδικάτα και φοβούμεθα ότι το επόμενο βήμα θα είναι κήρυξη εθνικής απεργίας στο Ιράν, το οποίο σημαίνει ότι θα σταματήσει να λειτουργεί η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου. Α, μάλιστα. Αν συμβεί αυτό, σημαίνει ότι το 1/5 το ποσοστό των αερίου που παίρνει αυτή τη στιγμή η Τουρκία από το Ιράν θα σταματήσει. Αν σταματήσει, θα ζητήσει περισσότερο αέριο από τη Ρωσία, άρα αναβαθμίζεται ο ρόλος της Ρωσίας και της Τουρκίας. Τόσο απλά. Πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, το γεγονός ότι ο OPEC Plus συζητά για μείωση της ημερήσιας παραγωγής, που σημαίνει και άνοδο των τιμών περαιτέρω. Ναι. Είναι μια ακόμη δυσκολία. Εδώ τα πράγματα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα. Γιατί ζητάει μείωση? Βλέπει προοπτική μείωση της οικονομικής ανάπτυξης ή και ύφεση, οπότε προτρέχει να μειώσει την παραγωγή ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στη χαμηλότερη ζήτηση η οποία θα δημιουργηθεί. Και το κάνει αυτό για να μπορέσει να κρατήσει την ισορροπία στις τιμές. Δηλαδή δεν θέλει να πέσει κάτω τα 90, κάτω τα 80 δολάρια το βαρέλι. Άρα προτρέχει αυτή τη στιγμή, διότι αναλύει ότι θα υπάρξει ύφεση στις καταναλώτριες χώρες, δηλαδή Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα πριν εκδηλωθεί πλήρως η ύφεση, προσπαθεί να μαζέψει βαρέλια από την αγορά, ώστε η ποσότητα η οποία θα υπάρχει να ικανοποιεί ίσα ίσα τη ζήτηση. Πάντοτε η επιδίωξη ενός οργανισμού, ενός καρτέλ, αν θέλετε, ο OPEC Plus. Ο OPEC Plus είναι η παραγωγή του κόλπου και η Ρωσία και το Καζακστάν. Σωστά. Μαζί. Ελέγχουν το 50% της παγκόσμιας πετρελαϊκής παραγωγής. Άρα μπορούν να το κάνουν αυτό και να έχουν μια ποσότητα πετρελαίου να πάσα στιγμή στην αγορά που να ικανοποιεί μόλις τη ζήτηση και να κρατούν τις τιμές σε ένα επίπεδο. Η εκτίμησή σας είναι έτσι περαιτέρω για την πατρίδα μας ότι πολύ δύσκολα θα πάμε σε αποκλιμάκωση τιμών, λοιπόν? Ναι, ναι. Δεν είναι τόσο ξεκάθαρο. Τώρα, επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να βρει τρόπους να κάνει ένα σχεδίαση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και όχι του φυσικού αερίου, ώστε να υπάρχει μια αποσύνδεση των τιμών φυσικού αερίου με τον ηλεκτρισμό, το μήνυμα αυτό έχει σταλεί στην αγορά, εξαρτάται πόσο γρήγορα θα προχωρήσει αυτή η ανασχεδίαση, οπότε αυτό ενδεχομένως θα βοηθήσει σε μια αποκλιμάκωση των τιμών αερίου. Βλέπουμε ήδη να κινείται λίγο κάτω από τα 200 ευρώ τη μεγαβατόρα, που είναι ψηλή τιμή, είναι πολύ ψηλή, 10 φορές πάνω από πέρσι. Το έχετε πει αυτό, να μην παίρνουμε θάρρος. Αλλά μην ξεχνάμε, το καλοκαίρι είμαστε στα 210, 220, 230. Τώρα πέφτει η τιμή. Τώρα, αν θα συνεχίσει η πτώση, δεν το γνωρίζω, σε κάθε περίπτωση δεν θα πέσει απότομα. Άρα θα έχουμε αν αυξηθούν οι ανάγκες του χειμώνα, βέβαια, αυτό τεινάζεται, δεν είναι τόσο απλό. Ακριβώς. Μάλιστα. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, γιατί πάντα έχετε ένα γεωπολιτικό παράθυρο. Κοιτάξτε πώς θα φέρνει τα πράγματα μια διαρροή από την Κωνσταντινούπολη χθες, ότι πάει ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών στη Λιβύη, όπου η τουρκική ηγεσία τα έχει βρει και με τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές, και συζητιέται, διαρροή είναι ακόμη, να εκχωρηθεί μέρος των δικαιωμάτων για έρευνα και γεωτρήσεις της λιβυκής ΑΟΖ σε τουρκικές εταιρείες, την τουρκική κρατική για την ακρίβεια, την ΤΡΑΟ. Μάλιστα. Έχει δικαίωμα, βεβαίως, πρέπει να το πω, με βάση το δίκαιο της θάλασσας. Αλλά το κρίσιμο εδώ είναι σε ποια σημεία, το καταλαβαίνετε καλύτερα από εμένα, θα γίνει αυτή η εκχώρηση. Αν αφορούν από τη μέση γραμμή και πάνω, μεταξύ Κρήτης και Λιβύης, το πιο κλασικό λόγο, δηλαδή ενεργοποίηση του παράνομου τουρκολιβικού. Τα λέω όλα αυτά για να σας ρωτήσω, κύριε Σταμπολή, δεν έχουμε χάσει δεκαετίες όσον αφορά την αξιοπρέπεια? Και έχουμε χάσει δεκαετίες και κυρίως έχουμε χάσει την τελευταία 3-4 χρόνια.
Λοιπόν, να μην τα ξαναλέμε αυτά τα πράγματα. Είμαστε απαράδεκτοι η πολιτική που ακολουθείτε, από την άποψη ότι καταφέραμε μέσα σε αυτά τα χρόνια να διώξουμε εταιρείες από την Ελλάδα. Φύγανε δύο εταιρείες, η Repsol και το Total Energy, φύγανε. Είχανε παραχωρήσεις, τις γυρίσανε πίσω και φύγανε. Αυτά είναι αθλειότητες τη στιγμή που έχει ενεργειακό πρόβλημα. Αλλά αυτή τη στιγμή και η προηγούμενη κυβέρνηση και αυτοί δεν αναγνωρίζουν την έλλειψη αερίου πετρελαίου σαν ενεργειακό πρόβλημα και επικεντρώνονται στο 30% της ενέργειας της Ελλάδος. Εκεί όλοι οι πολιτικοί μας επικεντρώνονται στο 30%. Αυτή είναι ο ηλεκτρισμός και η ΑΠΕ, 30%. Όμως το 70% της ενέργειας που καταναλώνουμε ακόμα είναι πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Λοιπόν, αφού καταναλώνεις 70% και δεν πρόκειται να αποκλιμακωθεί εύκολα αυτό, να μειωθεί, δεν πρέπει να βρεις τρόπο να χαράξεις μια πολιτική. Χθες, όχι σήμερα, χθες θα έπρεπε να το έχεις. Άρα αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν ασχολείται με το τι κάνει η Τουρκία, και καλά κάνει η Τουρκία ότι κάνει για λογαριασμό της, θα ασχοληθούμε επιτέλους τι θα κάνουμε εμείς. Δηλαδή, εγώ θα περίμενα εδώ και πολύ καιρό η Ελλάδα να προχωρήσει σε ανακήρυξη νέου διαγωνισμού για την εγχώρηση αδειών νότια της Κρήτης και δυτικά. Λοιπόν, δεν κάνουν αυτό το πράγμα. Υπάρχουν και άλλες πλευρές που θα μπορούσαμε να δώσουμε παραχωρήσεις σε κλειστούς κόλπους και στην ακτογραμμή της Βόρειας Ελλάδος, η οποία έχουμε πολλά δείγματα ας πούμε ύπαρξης. Είναι λάθος εκτίμηση, είναι αυλεψία ή είναι τελικά επιλογή τόσα χρόνια? Τι καταλαβαίνετε, κύριε Σταμπολί? Δεν μπορεί να είναι αυλεψία τόσα χρόνια, είναι επιλογή. Και επιλογή είναι, φοβούνται ότι οποιαδήποτε ενέργεια κάνουμε εμείς θα ερεθίσει την Τουρκία και θα δημιουργήσει μια άσχημη κατάσταση. Αλλά για τότε για ποιο λόγο διατηρούμε τόσο μεγάλες και υψηλού επίπεδου στρατιωτικές δυνάμεις? Δηλαδή, τι θα φυλάξουμε αν δεν φυλάξουμε τα κυριαρχικά μας, να εξασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα? Μάλιστα. Δηλαδή, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα περνάνε, το έχω πει και το έχω γράψει, μέσα από τις έρευνες. Είναι το πιο ξεκάθαρη μορφή εφαρμογής των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Και αν μερικοί δυσανασχετούν για το θέμα του πετρελαίου, των ερευνών πετρελαίου και φυσικού αερίου, να πάμε στα θαλάσσια αιωλικά πάρκα. Τα θαλάσσια αιωλικά πάρκα δεν θα λειτουργήσουν μέσα στα 6 μίλια, θα λειτουργήσουν πέρα από τα 6 μίλια. Άρα πάλι το ίδιο. Άρα το θέμα των 12 μιλίων είναι πρωταρχικό, θα λέγαμε. Εκ των όνων κάνευ. Κύριε Σταμπολί, πρακτικά, από την εικόνα που έχετε, γιατί ακούω πολλές συζητήσεις από όλους, ακούω όμως, το ένα κομμάτι είναι τα λαϊκά νοικοκυριά, ο καθένας στο σπίτι του αντιλαμβάνεται τι γίνεται με τους λογαριασμούς. Το άλλο κομμάτι είναι οι μικρομεσαίες, που είναι πάρα πολλές στην Ελλάδα, αυτός είναι ο κορμός της, οι μεσαίες, αλλά ακόμη και οι μεγάλες επιχειρήσεις ζορίζονται πια με την ενέργεια. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Μπορείς να ανταπεξέλθεις έτσι και να πας σε μια οικονομία που θα διευρύνει την παραγωγική της βάση, άρα θα ανεβάσει και το ΑΕΠ και πάει λέγοντας, ή είναι φλιναφήματα όλων των πολιτικών και στην πράξη στραγγαλίζονται? Οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά πλέον πρέπει να, ο καθένας να κοιτάξει τον εαυτό του, δηλαδή τι μπορεί να κάνει να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας. Και υπάρχουν πλέον πολλοί τρόποι. Ξεκινώντας από τα κλιματιστικά, πηγαίνοντας στις αντλίες θερμότητας, πηγαίνοντας στις μονώσεις, πηγαίνοντας στους ηλιακούς θερμοσύφωνες, πηγαίνοντας στα φωτοβολταϊκά. Κάθε επιχείρηση και κάθε νοικοκυριό θα πρέπει να κοιτάξει τι μπορεί πρακτικώς να κάνει για να μειώσει την κατανάλωση. Αυτό όμως έχει και πάρα πολύ θετικές επιπτώσεις στην ελληνική βιομηχανία, διότι όλα τα, αν θέλετε, τα εξαρτήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλέον για τη μείωση της κατανάλωσης ή τον έλεγχο της κατανάλωσης ενέργειας, όχι όλα, τα περισσότερα, ένα 80% παράγονται στην Ελλάδα. Λέγε με ηλιακό θερμοσύφωνο, λέγε με μόνωση, λέγε με κουφώματα. Όλα αυτά παράγονται από εταιρείες στην Ελλάδα. Άρα, αν μπορέσουμε και κάνουμε στην πράξη ένα πρόγραμμα, ευρύ πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας, θα μπορέσει παράλληλα να ενισχυθεί η ελληνική βιομηχανία, η παραγωγή και όλες αυτές οι επιχειρήσεις.
Τώρα, θέλω πριν κλείσουμε, και είναι σαφές αυτό που λέτε, να ακούσετε τις παρεμβάσεις δύο ακροατών. Λέει ο φίλος ο Γιώργος. Καλημέρα, λέει. Θα ήθελα να ρωτήσετε τον κύριο Σταμπολή, γιατί κανείς από αυτούς που αναλύουν τα δεδομένα δεν μιλάει καθόλου για την Νορβηγία. Δεν λέω ότι οι Νορβηγοί κάναν το σαμποτάζ στους αγωγούς, αλλά λέω ότι αυτή η κίνηση είναι στην ίδια κατεύθυνση με τα συμφέροντά τους. Αν είναι να κοιτάξουμε την Νορβηγία, θα κοιτούσαμε το πολύ σωστό παράδειγμα της Νορβηγίας, που είναι μια χώρα η οποία παράγει πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε μεγάλες ποσότητες και το εξάγει, και παράλληλα έχει μια πάρα πολύ σωστή οικολογική προσέγγιση στη διαχείριση του περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα να έχει μεγάλη διάδοση και ηλεκτροκίνηση και τα φωτοβολταϊκά και γενικά εξοικονόμηση ενέργειας στα σπίτια και πολύ καθαρό συνθήκες περιβάλλοντος και αέρα. Άρα δηλαδή εγώ θα έβλεπα το παράδειγμα της Νορβηγίας. Η Νορβηγία δεν έχει κανένα λόγο να παίξει με τα γεωπολιτικά της περιοχής, καθότι εξάγει αέριο μέσω αγωγών στην Ευρώπη και LNG και εξάγει και πετρέλαιο. Αλλά δεν έχει κανένα λόγο να εμπλακεί σε τέτοιες τρελές υποθέσεις. Άλλος φίλος, ο Μιχάλης, καλημέρα, λέει, στον κύριο Σταμπολή. Θα ήθελα να μου πει αν γνωρίζει. Ο ΤΑΝΑΠ έχει μέσα και το Κατάρ? Όχι. Όχι. Ο ΤΑΝΑΠ παίρνει, διασχίζει οριζόντια την Τουρκία από τα τουρκο-αζέρικα σύνορα μέχρι τα ελληνοτουρκικά. Αυτός είναι ο ΤΑΝΑΠ. Και παίρνει αέριο από το Αζερμπαϊτζάν. Μάλιστα. Ο φίλος ο Γιάννης. Επομένως, λέει, αν κρίνω από τα λεγόμενα του κυρίου Σταμπολή, για να υπάρξει ουσιαστική αναβάθμιση πατρίδας μας στον ενεργειακό τομέα που ακόμα χάμε, δεν χρειάζεται να προβούμε σε εξόρυξη και αξιοποίηση των επιβεβαιωμένων ποσοτήτων υδρογονανθράκων που διαθέτουμε? Όχι, αντίθετα, πρέπει να προχωρήσουμε. Αν θέλουμε να αναβαθμίσουμε. Αυτό λέει, αυτό λέει. Το ίδιο πράγμα λέει. Πρέπει να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατόν και στην εξόρυξη αλλά και στην αδειοδότηση για καινούργιες παραχωρήσεις που θα φέρουν εταιρείες, θα προσελκύσουν ενδιαφέρον και θα πάμε στις εξορίξεις. Το ίδιο πράγμα είπε και ο ίδιος, το δεν ίσως μπέρδεψε. Ο φίλος ο Αργύρης, μήπως ξέρει, λέει, ο κύριος Σταμπολής κάτι για τις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Λιβάνου Ισραήλ σχετικά με το κοίτασμα Καρίσκ? Ξέρει κάτι, επειδή συμμετέχει και ελληνική εταιρεία, λέει, εξορίξεις? Οι τελευταίες πληροφορίες είναι ότι έχει βρεθεί μία λύση μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ που θα επιτρέψει τη λειτουργία του ΚΑΡΙΣ και του ΚΑΝΗΝ μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Μάλιστα. Άλλος φίλος ο Γρηγόρης. Κύριε Σταμπολή, οι διάφοροι ευαίσθητοι περιβαλλοντικά και καλά κάνουν. Δεν πρέπει να πούν κάτι για το σχιστολιθικό των ΗΠΑ που είναι προϊόν fracking? Αυτό κι αν είναι πρόβλημα, και όχι το απλό φυσικό αέριο νοτίος της Κρήτης. Ακριβώς. Το fracking είναι και πρόβλημα, αλλά είναι και λύσεις. Οι Αμερικανοί το έχουν δει σαν λύση και όχι σαν πρόβλημα. Είναι ένας άλλος τρόπος παραγωγής αερίου εκεί που το επιτρέπει η γεωλογική δομή. Δεν είναι όλες οι γεωλογικές δομές, δεν προσφέρονται. Το ίδιο, σωστά. Υπάρχουν παραδοσιακοί τρόποι, σωστά, μέσω της εξόρυξης. Εκεί όμως είναι τα πετρώματα με τέτοιο τρόπο και τα στρώματα του αερίου και του πετρελαίου που επιτρέπει τη συγκεκριμένο τρόπο παραγωγής. Και θα κλείσουμε το φίλο τον Νίκο, ο οποίος είναι χμηρός στα όσα συζητάμε. Δηλαδή, λέει, κατ' εσάς, οι αγορές ενέργειας και εν γέννη αγορές δεν μοχλεύονται από τους άμεσα ενδιαφερομένους, αλλά απλώς ακολουθούν ένα φυσικό νόμο της οικονομίας? Οι τιμές ανεβαίνουν εξαιτίας της αστάθειας ή επειδή κάποιοι εκμεταλλεύονται την αστάθεια? Έλλειψη πρώτης ύλης δεν υπάρχει. Συνεπώς, για ποιο λόγο να ανεβαίνουν οι τιμές όταν η παραγωγή του και η διανομή θα συνεχίζονταν κανονικά? Και μη μου πείτε, λέει, όλοι για τη Ρωσία, γιατί στη Ρωσία απαγόρευσαν μέσω των κυρώσεων να πουλάει το αέριο και το πετρέλαιό της. Το ίδιο ισχύει και για το Ιράν. Κάνουμε ένα εμπάργκο και αυτομάτως πουλάμε το δικό μας πετρέλαιο ακριβότερο. Όχι λοιπόν επειδή δεν υπάρχει αρκετό, αλλά γιατί δημιουργούμε μια κρίση. Ασχέτως με το ποιος δημιουργεί την κρίση, η αγορά βλέπει τα δεδομένα ανά πάσα στιγμή. Αυτή τη στιγμή οι τιμές είναι υψηλές διότι δεν υπάρχει αρκετό αέριο. Δεν υπάρχει αρκετό αέριο παγκοσμίως, δηλαδή αρκετό ελεύθερο αέριο. Το γεγονός ότι υπάρχει, έχει διακοπεί η ροή στο Nord Stream,
είναι μια πραγματικότητα. Η αγορά δεν σκέφτεται αν τη δημιουργήσει αυτή ή όχι. Βλέπει ότι έχει λιγότερο αέριο. Το ίδιο και το Ιράν. Αν το Ιράν σταματήσει να δίνει αέριο, θα δούμε ότι έχουμε λιγότερο αέριο και οι τιμές ανεβούν. Άρα σε μεγάλο βαθμό οι τιμές οδηγούνται στα ύψη, διότι δεν υπάρχει αρκετό αέριο. Το ίδιο συμβαίνει και στην αγορά LNG. Η αγορά LNG είναι δεδομένη αυτή τη στιγμή. Δεν αναμένονται νέες μεγάλες μονάδες τα επόμενα 2-3 χρόνια το να, πίεση και να φέρουν περισσότερο LNG. Το είχατε πίεση. Δεν φυτρώνουν από τον ουρανό σαν μανιτάρια. Ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα ο νόμος της προσφοράς ζήτησης είναι αυτός που καθορίζει κυρίως τις τιμές. Και μπορεί να μην γίνει αυτό μέσα σε περίοδο μερικών ημερών, αλλά γίνεται οπωσδήποτε μέσα σε επίπεδο μηνών. Και είναι ξεκάθαρο αυτό. Μάλιστα. Και το τελευταίο από τον Μιχάλη, επανέρχεται για τον Τανάπ. Σωστά το λέει ο κύριος Σταμπολής, αλλά εγώ δεν ρώτησα λέει, γεωγραφικά αν είναι μέσα το Κατάρ. Αν γνωρίζει αν είναι οικονομικά στο κονσόρτσιουμ του Τανάπ το Κατάρ μέσα. Δεν έχω την εικόνα αυτή τη στιγμή του κονσόρτιουμ, αλλά από ό,τι ξέρω, η εταιρεία που διαχειρίζεται τον Τανάπ είναι μια μεικτή αζέρικη τουρκική εταιρεία, στην οποία συμμετέχει η εταιρεία του Αζερμπαϊτζάν και η εταιρεία η Μπότας από πλευράς Τουρκίας. Σωστά. Εγώ τι κατάλαβα κύριε Σταμπολή αυτό που είπατε εσείς. Με το ένα ή τον άλλον τρόπο, γεωπολιτικά, ενεργειακά, η Τουρκία αναβαθμίζεται αυτή τη στιγμή. Ακριβώς.